Ο λόγος φυσικά για τον Χάρη Σακόγλου που ανακοινώθηκε πρόσφατα από το Κιανόλευκο ΤΑΑ και θα του δώσουμε την καλησπέρα μας. Χάρη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Η καταγραφή είναι. Η καταγραφή είναι και καλώς όρισες και στον Ηρακλή. Είναι η πρώτη φορά που θα φορέσεις αυτά τα μπλε, γιατί μπλε έχεις φορέσει στο παρελθόν με άλλες ομάδες. Και στη ΜΕΝΤ και στη Νίκη Αιγινίου και δεν ξέρω ποια άλλη φορούσε και ανώλευκα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι νιώθεις καλά γιατί φοράς αυτά τα μπλε που έχουν και μια πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω, έτσι, και 15 τίτλους να κουβαλούν. Ακριβώς. Είναι αδιαφυσβήτητη η ιστορία. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τα λέμε έτσι κάθε φορά τα ίδια πράγματα. Όχι εγώ προσωπικά, γενικά εντάξει, θα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, ότι ο Ηρακλής είναι μια μεγάλη ομάδα με τεράστια ιστορία, ειδικά στο βόλεϊ. Νομίζω ότι είναι η ομάδα που έχει κάνει τα μεγαλύτερα επιτεύγματα, έτσι. Mm-hmm. Και πραγματικά είμαι χαρούμενος που θα φορέσω αυτά τα μπλε. Τα συγκεκριμένα, ήρθε η στιγμή να φορέσεις και αυτά τα μπλε. Ναι, ακριβώς. Το φλερτ αλήθεια πώς προέκυψε, ήταν γρήγορο μέσα στο καλοκαίρι? Η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά σύντομο με τον προπονητή του Γιάννη τον Ορφανό. Γνωριστήκαμε πέρσι στο Κύπελλο που μιλήσαμε έτσι λίγο στη Ρόδο. Mm-hmm. Τον γνωρίζω σαν προπονητή, έχω ακούσει καλά λόγια από όλους τους αθλητές που έχω συνεργαστεί μαζί του. Μιλήσαμε, μου άρεσαν αυτά που μου είπε και αποφάσισα να συμμετάσχω σε αυτή την πορεία της ομάδας. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα έχει κάνει μια ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι όντως, όπως μου είπε και ο Γιάννης, είναι ώρα να ανέβει ένα σκαλί. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι φέτος είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το κάνει. Έχει δύο συνεχόμενους τελικούς του Κυπέλλου, μιας και το ανέφερες. Βέβαια δεν ξέρω, Χάρη, τι χρειάζεται στην προκειμένη περίπτωση για να πιεις και νερό όταν φτάνεις δύο σερή χρόνια σε ένα τελικό. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να διεκδικείς την παρουσία σου εκεί, στο Final Four. Μετά όλα γίνονται, γιατί είναι δύο μάτς. Ακριβώς. Ξεκινάς από αυτό και όταν μια ομάδα, το έχω ξαναπεί, όταν μια ομάδα έχει βάθος στον πάγκο, δηλαδή όχι επειδή βέβαια είμαι εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος, είναι αντικειμενικό, είναι μαθηματικά, έτσι. Όταν κάποιοι παίζουν συνέχεια, παίζουν συνεχόμενα μάτς, στην προκειμένη παίζουν, ας πούμε, έναν ημιτελικό κυπέλλου μέχρι αργά και τις δύο χρονιές, αν θυμάμαι καλά. Γιατί και υπήρχαν και τραυματισμοί μέσα στα παιχνίδια αυτά. Ναι, τραυματισμοί το ένα το άλλο. Άμα έχεις βάθος πάγκου, ξεκινάς βέβαια με αυτό το βήμα το να εξασφαλίσεις την παρουσία σου και από εκεί και πέρα, με αυτό το βάθος και αυτό το πλεονέκτημα, ας πούμε, πας για κάτι παραπάνω, για κάτι καλύτερο. Έτσι. Για το πρωτάθλημα, δεν ξέρω πού θα ήθελες να δεις τον Ηρακλή, τη νέα σου ομάδα, τι θα σε άφηνε ικανοποιημένο για το τέλος. Είναι βέβαια πάρα πολύ νωρίς ακόμα, γιατί ναι, δεν ξέρουμε τον Ηρακλή ακόμα. Δεν περιμένουμε και έναν ακραίο να έρθει, περιμένουμε και κάποιες άλλες ίσως συμπληρωματικές κινήσεις, δεν ξέρουμε και τις άλλες ομάδες. Ακριβώς. Είναι πολύ νωρίς. Εμένα βέβαια δεν μ' αρέσει ποτέ να χαμηλώνω τον πύχη, ούτε όπως δεν μ' αρέσει να λέω και μεγάλα λόγια. Έτσι. Και υπερβολές, ναι. Ναι. Αλλά και αυτό που κάνουν κάποιοι, το ότι χαμηλώνουν τις προσδοκίες για μετά, ας πούμε, να φαίνεται ότι κάναμε κάτι καλύτερο από αυτό που περιμέναμε, ούτε αυτό μου αρέσει. Τώρα είναι πραγματικά πολύ νωρίς να μιλήσουμε, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε για τετράδα. Το λες από την αρχή ξεκάθαρα, ούτε υπεκφυγές ούτε τίποτα. Πάμε να χτυπήσουμε τετράδα. Ναι. Και το λέω χωρίς κάποια βάση, έτσι. Το λέω με τη φιλοσοφία που ξεκινάει ο Ηρακλής. Και ότι είμαστε στον Ηρακλή αυτό. Που, ναι. Που μου έχει μεταδώσει εμένα αυτή τη στιγμή ή όποια επαφή έχω με τον Ηρακλή. Είτε είναι με τον προπονητή, είτε είναι με τον πρόεδρο, είτε είναι με οποιονδήποτε άλλο. Mm-hmm. Ξέρεις, τα χρόνια που έπαιξες σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ από το 2015 έως το 2018, αν δεν κάνω λάθος, έδινες την αίσθηση σε πολλούς παρακολουθώντας τα παιχνίδια, και εγώ το λέω ως ουδέτερος γιατί με τον Ηρακλή ασχολούμαι με το ρεπορτάζ καθημερινά, ότι στην στραβή, στη δύσκολη, είτε Ολυμπιακός λέγεται, είτε ΠΑΟΚ λέγεται, είτε όποιος λέγεται, έχει Σακόγλου στον πάγκο. Και αυτό είναι κάτι που το είδαμε και σε τελικούς πρωταθλήματος. Δεν το είδαμε σε ένα φιλικό, ότι ξέρεις, ο διαγώνιος δεν τραβούσε και βάλαμε το Χάρη να δούμε τι θα κάνει. Το βλέπαμε σε μάτς που καίνε, σε μπάλες που καίνε, σε σετ που καίνε.
Αυτό πώς το κέρδισες και πόσο δύσκολο είναι, γιατί άλλο είναι να παίζεις από την αρχή ως το τέλος ένα παιχνίδι και άλλο είναι να μπαίνεις για 3-4 πόντους σε κάθε σετ. Και δεν λέω να μπαίνεις για μια αλλαγή τακτική να κάνεις σέρβις, λέω για να πάρεις μπάλες για τη δική σου θέση που επιθετικά έχει πολύ μεγάλο βάρος αυτό. Ακριβώς. Για μένα είναι περισσότερο, γενικά το βόλεϊ, είναι περισσότερο εγκεφαλικό άθλημα, mm-hmm. γιατί βλέπουμε εκτός του κορυφαίου επίπεδου top, βλέπουμε ανθρώπους χωρίς, δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις τόσο πολύ ταχύτητα, δύναμη ή οτιδήποτε άλλο, όσο παραπάνω τεχνική και καθαρό μυαλό. Και χωρίς φοβερά σωματικά προσόντα ίσως. Ακριβώς, ναι. Οπότε ξεκινάμε από την κατάσταση του μυαλού που πρέπει να έχεις, δηλαδή πρέπει να μπαίνεις να είσαι 100% συγκεντρωμένος και ας μην παίζεις και να μπαίνεις με τη διάθεση ότι δεν είμαι κρύος στη στιγμή, είμαι μέρος του παιχνιδιού από την αρχή μέχρι το τέλος και κάθε πόντος είναι σημαντικός. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι το πάθος. Για μένα το κάνεις με πάθος, δηλαδή κάνεις μισή δουλειά. Οπότε με αυτά, με αυτόν τον συνδυασμό, πιστεύω ότι δύσκολα θα χάσει κάποιος. Μπαίνεις μέσα, τελειώνεις την μπάλα ή όσες μπάλες χρειαστούν και ξανακάθεις στον πάγκο. Και προετοιμάζεσαι για να ξαναμπείς αν χρειαστεί. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα, Χάρη, γιατί ξέρεις, πολλοί έχουν και την δικαιολογία, ίσως την καραμέλα της έλλειψης ρυθμού. Ότι δεν παίζω βασικός, δεν έχω ρυθμό. Δεν παίζω βασικός, δεν έχω ρυθμό. Εσύ αυτό κάποιες φορές το είχες κοντράρει στα ίσια, σε θυμάμαι σε τελικούς. Κοιτάξτε, η έλλειψη ρυθμού δεν μπορώ να πω ότι είναι μια καθαρή δικαιολογία. Υπάρχει, έτσι. Αλίμονο, ναι, εντάξει. Αλλά υπάρχει σε συνδυασμό με αυτά που προείπα. Δηλαδή, άμα το αφήσεις αυτό να σε καταλάβει, στην ουσία, ναι, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Πιστεύω ότι πρώτα ξεκινάμε από το μυαλό και μετά πάει στο σώμα. Προφανώς έχεις δει, έχεις ενημερωθεί, ίσως μπήκε στη διαδικασία να ψάξεις και περισσότερα πράγματα για τον συμπαίκτη σου στην ίδια θέση, τον Ρούντι Βερχόεφ, ο οποίος έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, τερμάτισε και στην πέμπτη θέση με την Εθνική Καναδά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, μεγάλο επίτευγμα, και υποθέτω ότι έχοντας έναν τέτοιον συμπαίκτη στη δική σου θέση, σου δίνει και κίνητρο, είναι μια πρόκληση, θα προπονείστε μαζί, παίζετε μαζί. Πάντα, ναι, εννοείται. Πάντα χαίρομαι να έχω καλούς συμπαίκτες, με την έννοια παίκτες ανωτέρου επίπεδου, γιατί μαθαίνεις από αυτούς, πάντα έχει κάτι καινούριο να μάθεις, και όχι μόνο παικτικά, αλλά και στη φιλοσοφία, στο πώς παίζουν, παίκτες που έχουν κάνει τέτοια επιτεύγματα, σίγουρα έχουν κάτι να σου δώσουν. Και το μυστικό είναι να τα παίρνεις. Mm-hmm. Να τα λαμβάνεις, αυτά που σου δίνουν, ας πούμε, να τα αναλύσεις, να κρατάς αυτά που θέλει για σένα και να προχωράς. Εγώ έτσι λειτουργώ ανέκαθεν. Όσους έχω συνεργαστεί συντάκτες τέτοιους, έχω κρατήσει αυτά που θέλω για μένα και τα καλά που πιστεύω ότι θα μου βοηθήσουν στο να κάνω το κάτι παραπάνω. Καλώς παίκτης ο Βερχόεφ, η αλήθεια είναι δεν τον έχουμε δει live, ναι, okay. Ναι, αλλά κάποια βίντεο που είδα, ναι, ισχύει. Και το να παίζεις σε αυτή την εθνική, ας πούμε, σε τέτοιο επίπεδο, πιστεύω ότι δεν είναι και, όχι πιστεύω, δεν είναι και κάτι το μικρό. Δεν είναι τυχαίο, ναι, δεν είναι τυχαίο. Είναι πολύ βέβαια σημαντικό για σένα, Χάρη, το ότι θα βρεις καλούς φίλους και πρώην συμπαίκτες. Ένα παράδειγμα μου έρχεται τώρα γρήγορα, ο Αργύρης ο Μαυροβουνιώτης. Προφανώς είναι και άλλα παιδιά. Ναι, θα είστε μαζί στον Ηρακλείο. Σε μια ομάδα παίζει μεγάλο ρόλο η χημεία της ομάδας. Δηλαδή έχουμε δύο ομάδες, όπως ας πούμε ο Παναθηναϊκός, που δεν έχουν πάγκο. Έχουν όμως μια χημεία, ας πούμε την περσινή χρονιά είχαν μια χημεία και τους έγιναν κάποια πράγματα τα οποία τα έκανε αυτό, η παρέα που λέμε. Έτσι. Ναι, ναι. Είναι καλό να είσαι επαγγελματίας, εννοείται ότι είναι το νούμερο ένα αυτό, αλλά από εκεί και πέρα θέλεις για το κάτι παραπάνω, θέλεις και το καλό το κλίμα και στα πολιτήρια και μέσα στο μάτς και να ευχαριστήσεις αυτό που κάνεις. Αυτό είναι το πάνω, να τις ευχαριστήσεις. Πέρα από τον Αργύρη,
Είναι άλλη που έχεις τώρα παίξει τώρα με πιάνετε λίγο αδιάβαστο. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι ακριβώς όλο το ρόστερ τώρα. Ο Αργύρης είναι ο μόνος που έχω συγκρατήσει. Ναι, δεν θυμάμαι κάποιον άλλο τώρα είναι να έχουμε έτσι καλύτερη σχέση. Ίσως και μπορεί και να το πούμε και να μου θυμώσει το παιδί. Με τον Αλέξανδρο το Χίρα δεν ξέρω. Θα σε βοηθήσω εγώ. Α, ναι, εννοείται. Με τον Αλέξανδρο το Χίρα είμαστε και συντοπίτες. Σωστά, σωστά. Η Κατερίνα εκεί εν τη ενώση, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Νομίζω τρεις είστε από την Κατερίνη. Μαζί με τον Αργύρη ή όχι, κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Είστε τρεις. Ο Αργύρης θα το γίνει, εντάξει, νομός πήρε. Κοντά. Ωραία, να ευχηθώ καλή αρχή. Νομίζω ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται μπαίνετε στη δουλειά, στην καθημερινότητα, στις προπονήσεις. Και εύχομαι χάρη να πάνε όλα καλά. Και να, όπως λέω σε όλους, να το απολαύσουμε, έτσι. Και ό,τι καλύτερο ας έρθει. Εννοείται, αυτό είναι το νούμερο ένα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Αυτός ήταν ο Χάρης Ακόγλου, που ενισχύει την διαγώνιο του Ηρακλή. Του